Δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί ομοφυλόφιλο πολιτικό, πολιτικό όχι πολιτικό αρχηγό, και εν δυνάμει πρωθυπουργό, αν ξεκινήσει κάποια στιγμή, αν νικήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βλέπουμε έναν άντρα με τον σύντροφό του να είναι πιθανόν ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι κάτι που ναι, μεν μπορεί κάποιος να του ξενίζει, ωστόσο μας εκδυτικοποιεί ταχύριθμα, Αντώνη μου. Έτσι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, η μεταπολιτική έμφαση στο πρόσωπο και την εικόνα. Τι τώρα, λοιπόν, για πες μας, και είναι μια εικόνα την οποία τη βλέπουμε, την είδαμε και χθες από νωρίς το απόγευμα. Δηλαδή γύρω στις 6.30, στις 8.30, με συγχωρείτε, έφτασε ο κύριος Κασελάκης στο γραφείο του. Ο πατέρας του είχε έρθει Τσίπρας, λίγο νωρίτερα. Του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά ήταν από τους τελευταίους, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήρθε μαζί λοιπόν με τον σύντροφό του, κατέβηκαν την Στουρνάρη και πήγαν στο γραφείο που τους φιλοξενεί, όπως είπαμε και νωρίτερα. Παράλληλα, ο ένας ήταν στο πλευρό του άλλου. Δεν υπήρχε αυτό το συμβολικό ποιος είναι λίγο πιο μπροστά, ποιος είναι λίγο πίσω. Παρά μόνο την ώρα της εισόδου στο κτίριο, έκανε ο Τάιλερ την κίνηση ευγενικά να του παραχωρήσει την πρώτη θέση και να μπει εκείνος πρώτος στο γραφείο. Κάποια στιγμή αργότερα κατέβηκαν, παρήγγειλαν πίτσες για τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω. Αυτό με τις πίτσες έχει γίνει θέμα. Και θέλω να δούμε και τη δήλωση του ανθρώπου που πήγε τη σπίτσα. Έχει την πλάκα του και θα σας πω γιατί έχει την πλάκα του αυτό. Πάμε λίγο να το δούμε αυτό, γιατί έχει πλάκα να το σχολιάσουμε. Παρήγγειλε δύο πίτσα μαργαρίτα μπάφαλο, δύο πίτσα μαργαρίτα, δύο πίτσα ταρτούφο, δύο πίτσα πεπερώνι, δύο πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο? Όχι. Παρήγγειλε σε άλλο όνομα. Τον αναγνωρίσατε τώρα που δώσατε τις πίτσες? Όχι. Δεν καταλάβατε. Σε λίγη ώρα ξέρετε ότι μπορεί να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης? Όχι, δεν το ξέρω, δυστυχώς. Εργάζομαι πάρα πολλές ώρες και δεν προλαβαίνω να δω τις ειδήσεις. Πολλές πίτσες και πολλά αναψυκτικά μας είπε το παιδί από την delivery. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Πρόεδρε! Εντάξει, επικοινωνία σας πω αυτό που δεν είδατε, βέβαια, γιατί δεν το κατέγραψαν οι κάμερες, αν θέλετε. Είπε ο Γιώργος ότι είναι πλάκα πράγματι για τις πίτσες, αλλά δεν είναι πλάκα ότι ο άνθρωπος εργάζεται ώρες τις ώρες και δεν πρόλαβε να δει ούτε ποιος είναι ο Κασελάκης, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλογές. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι. Αυτή είναι η περιβόητη παραγγελία 180 ευρώ. Αυτή είναι η παραγγελία, γιατί μετά μιλήσατε λίγο περισσότερο με τον άνθρωπο. Τώρα, όντως, μόνο 2 ευρώ, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. 2 ευρώ τύπ μόνο. Όταν είναι αμερικανοτραφής ο κύριος Κασελάκης, έμενε στο Μαϊάμι. Το παράδειγμα δε της υπόθεσης, Γιώργο, είναι ότι επειδή ρωτήσαμε μετά όταν έκλεισε η κάμερα τον Τελιβερά, το παιδί στις παραγγελίες, ποιος πλήρωσε, δεν μας είπε φυσικά, μας είπε ένα ξένο όνομα, Τάιλε, Τέιλε. Τον Τάιλερ εννοούσε λοιπόν. Προφανώς όταν του είπα το όνομα το κατάλαβε, ο σύντροφός του. Έχουν κάνει το σύμφωνο συμβίωσης, εκείνος πλήρωσε, εκείνος άφησε το τύπο. Ασφιχτό στα οικονομικά δύο αυτά είναι. Άρα να βλέπουμε αυτά, μάλλον να βλέπουμε αυτά που δεν βλέπουμε και όχι αυτά που ότι κατέβηκε ο κύριος Κασελάκης να παραλάβει. Είναι ένα φάουλ, διότι καλά, μπορεί Αμερική, να μην σημαίνει και τίποτα βέβαια αυτό, κάτω, αλλά ο συμβολισμός είναι κατοχυρωμένο. Αμερική είναι κατοχυρωμένο το 10%. Βέβαια. Δηλαδή 18 ευρώ. Θα έπρεπε να αφήσω 200 ευρώ. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα, γιατί έχουμε το Μιχάλη στη. Δεν το πιστεύω αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μιχάλης, έτσι. Ο ίδιος, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, είσαι το πρόσωπο της ημέρας. Μπράβο που βγήκε σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, μπράβο και στους εργάτες εδώ. Λοιπόν, εσύ όντως δεν ήξερες ποιος είναι ο Κασελάκης τώρα? Ναι, Μιχάλη. Δεν τον ακούμε. Έπεσε η γραμμή, κυρία Ζουρκάδη, τι έγινε? Θα σας πω την πρώτη αντίδραση του Μιχάλη που δεν την έγραψε η κάμερα μέχρι να τον έχουμε στη γραμμή μας. Ναι. Κατεβαίνει ο κύριος Κασελάκης με τον Τάιλερ. Ο κύριος Κασελάκης δίνει τις πίτσες στα χέρια στην αγκαλιά του Τάιλερ. Όλες οι κάμερες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Όταν ξεκινάνε να φεύγουν, εδώ είναι το πλάνο αυτό. Με το που ανεβαίνουν οι άνθρωποι πάνω, το ζευγάρι, γυρίζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, όλες οι κάμερες στον Ντελιβερά, στον Μιχάλη. Ο οποίος με μια απορία, με ένα θαύμα. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά? Μιχάλη. Καλησπέρα και πάλι. Καλημέρα. Λοιπόν, για πες τώρα, εσύ τώρα όταν πήγες στις πίτσες στο συγκεκριμένο, δεν ήξερες ότι τις πας στον κύριο Κασελάκη? Δεν ήξερες που πας? Δεν το γνώριζα. Όταν μου είχε παραγγελία στο κινητό, δεν τον γνώριζα. Ωραία. Πας λοιπόν εσύ και βλέπεις εκεί τις τηλεοπτικές κάμερες. Δεν ρωτάς ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Ναι, ρώτησα γιατί περίμενε ο άνθρωπος να παραλάβει. Ναι. Και βλέπω τις κάμερες και λέω. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Ειλικρινά, δεν τον ήξερα. Δεν τον μέχρι χτες δηλαδή, δεν τον ήξερα, δυστυχώς. Ωραία. Μετά έμαθα ποιος είναι. Ωραία. Δεν είναι, όπως το είπα, δουλεύω πάρα πολλές ώρες και δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω τις ειδήσεις. Μπράβο, αγόρι μου, δεν είναι κακό αυτό που δουλεύεις και να προκόψεις και στη ζωή σου. Τώρα, τις πίτσες δεν ανέβηκες πάνω, τις παρέδωσες κάτω, εκεί στο στην είσοδο. Τις παρέδωσα κάτω. Να διευκρινίσω εδώ ότι δεν ανέφερα το όνομα του που παρήγγειλε. Ναι. Άκουσα ότι αναφέρθηκε το όνομα του Τάιλερ.
δεν ήταν το όνομα, δεν παρήγγειλε από κάποιο από τα δύο ονόματα, είτε το δικό του ή του συντρόφου ναι. του, να μην υπάρξει δηλαδή κάποια... Ωραία. Εσύ... Γιατί ναι. Υπάρχει και σε προσωπικά δεδομένα. Είναι προσωπικά δεδομένα αυτό. Ναι. Ναι, πλήρωσαν με, πάση πλήρωσαν ότι... με κάρτα ή με τριτά. Περίμενε, βρε Φάνο. Ήταν πληρωμένη η παραγγελία. Α, ήταν πληρωμένη. Η παραγωγή δουλεύει, ναι, με την... Ωραία. Και τα 2 ευρώ που το έμαθες εσύ ότι ήταν 2 ευρώ το μπουρμπουάρ. Αφού ολοκλήρωσα την παραγγελία μου, αναγράφεται το ποσό στο κινητό. Ναι. Συνήθως είναι, 10% το μπουρμπουάρ από τους ανθρώπους που παραγγέλνουν κάτι. Όχι πάντα. Σχεδόν ποτέ θα έλεγα. Δεν πειράζει, δεν είναι ο κόσμος. Σου έκανε, αρνητική εντύπωση σε ότι ήταν μόνο 2 ευρώ το τύπο εκεί, τα τύπ. Το φιλοδόρημα. Σου έκανε εντύπωση. Ναι, μου έκανε αρχικά λίγο εντύπωση. Μετά δεν με πειράζει. Δεν δουλεύουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Οι διανομής δεν δουλεύουν για τα tips στην ουσία. Ωραία. Το tips είναι κάτι έξτρα, να σου φτιάξει τη μέρα. Να σε καλά. Ο κόσμος έχει σταματήσει να χαμογελάει. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι εγώ με το Θάνο. Ρώτα που το, ήταν το, εκεί. Θάνο μου, συγγνώμη, ήσασταν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έξω από το γραφείο. Πίτσες εσείς φάγατε οι δημοσιογράφοι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, όχι. Βέβαια, κάποια στιγμή, εμείς ήμασταν εκεί από τις 6 όταν δόθηκε και η ώρα της άφιξης περίπου του κυρίου Κασελάκη. Γύρω στις 8.30, δηλαδή ήρθε ο κύριος Κασελάκης, 8.30, 9 παρά θα σου πω, κατέβηκε ένας στενός του συνεργάτης και μας είπε: Παιδιά, συγγνώμη, είμαστε απαράδεκτοι, είστε τόσες ώρες εδώ, δεν παραγγείλαμε κάτι, τι θέλετε να πιείτε. Φέρανε κάποια μέρα, ένα το τύπ το μικρό και δεύτερον ότι δεν κέρασαν κάτω τους δημοσιογράφους. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως άβολη στιγμή, γιατί βλέπεις ότι έρχονται 10 πίτσες για περίπου 35 άτομα που μάθαμε ότι ήταν πάνω στον όροφο και κάπως και εμείς μετά από τόσες ώρες λέγαμε: Εντάξει. Τώρα θα έρθουν και οι δικές μας. Δεν είπαμε ποτέ. Τα λέμε πάλι στην πορεία, Θάνο.